Καλώς τους. Σας περίμενα λίγο νωρίτερα, βέβαια. Δεν ήρθατε και... Λοιπόν, εσείς και εγώ μαζί θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι σε Cableview Plus. Θα σας πω όσα ξέρω για να κάνω τη μοναδική μαγεία της διαδραστικής ψυχαγωγίας εύκολη και κατανοητή. Όσα δεν σας πω εγώ ή αν έχετε απορίες ακόμα και μετά τις σοφίες μου, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Cableview είναι πάντα μα πάντα στη διάθεσή σας. Τι λέτε λοιπόν, ξεκινάμε? Πάνω απ' όλα είναι αποκωδικοποιητής και τηλεόρασή σας. Αυτά τα δύο πλέον είναι αχώριστο ζευγάρι. Ο αποκωδικοποιητής έχει από πίσω μια σειρά από εισόδους και εξόδους. Έτσι ακριβώς είναι και η τηλεόρασή σας. Παίρνουμε λοιπόν που λέτε το καλώδιο HDMI και βάζουμε τη μία του άκρη στην αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασής σας και την άλλη άκρη στην αντίστοιχη είσοδο του αποκωδικοποιητή φυσικά. Έτσι. Έτσι. Τι, δεν έχετε HDMI? Και δεν τρέχει τίποτα, αφού σίγουρα έχετε υποδοχή SCART. Παίρνουμε λοιπόν το καλώδιο DIN. Ναι, όπως λέμε, DIN. Βάζουμε τη μία ακρούλα στην είσοδο AV του αποκωδικοποιητή σας και την άλλη ακρούλα στην είσοδο SCART της τηλεόρασής σας. Σωστά, σωστά. Τώρα θα δούμε τις αρχικές ρυθμίσεις και λειτουργίες. Τα λέει όλα αυτά και το manual, αλλά εγώ τα λέω καλύτερα. Νομίζω. Πριν από το οτιδήποτε, πριν κάνουμε οποιαδήποτε χρήση, πρώτα θα επιλέξουμε γλώσσα. Θέλουμε ελλήνικος ή αγγλικός. Ό,τι προτιμάτε. Whatever you prefer. Μετά, να αποφασίσουμε πώς θα ανακαλύψουμε την ποικιλία των καναλιών μας. Θα το πάμε στο αυτόματο να τα βρει και να τα τακτοποιήσει μόνο του. Προσέξτε με, κοιτάξτε με, επιλέγουμε το go με το θαυμαστικό, πατάμε και το ok και πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Μπαίνουμε δηλαδή στο μενού για τη σάρωση. Μόλις όλα τελειώσουν, διαλέγουμε την αποθήκευση για να βγούμε. Βγαίνουμε. Βασικές λειτουργίες. Τρεις τρόποι για να βλέπουμε και να αλλάζουμε κανάλια. Πρώτος, με τα βελάκια ή και το πλήκτρο PR με το συν και το πλήν. Δεύτερος, συνδυάζοντας τους αριθμούς από το 0 έως το 9, ανάλογα τι θέλουμε να δούμε, αφού κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μια επιλογή. Και τρίτος, με το πλήκτρο OK. Το πατάμε, τσουπ, εμφανίζεται η λίστα όλων των καναλιών και με τα βελάκια πάνω κάτω ψάχνουμε. Μόλις βρούμε, πατάμε, και πάλι ok και είμαστε στο κανάλι μας. Εδώ έχει ένα κουμπάκι που λέει last. Με αυτό χωρίς ψαξίματα πάμε αμέσως στο κανάλι που βλέπαμε προηγουμένως. Ναι, ναι, καλά το καταλάβατε. Δύο πραγματάκια να σας πω για τον ήχο μας, απλά πράγματα. Ρυθμίζουμε την ένταση από εδώ, με το συν και το πλην ή τα βελάκια δεξιά και αριστερά στο volume. Πατάμε συν για να δυναμώσουμε και πλην για να χαμηλώσουμε, ενώ με τη σίγαση απομονώνουμε τελείως τον ήχο. Το ξαναπατάμε ή πιέζουμε το volume και έχουμε πάλι ήχο. Με τον μπλε κουμπάκι info βρίσκουμε στοιχεία για το τι βλέπουμε εκείνη την ώρα ή και για τα προγράμματα που ακολουθούν. Πατάμε λοιπόν info και έτσι εμφανίζεται η μπάρα με τις επιλογές πληροφοριών. Τα κανάλια μας, ο αριθμός του κάθε καναλιού, οι πληροφορίες για το πρόγραμμα, ο τίτλος του προγράμματος που παίζει εκείνη τη στιγμή, ο τίτλος του επόμενου, ημερομηνία και ώρα, ενώ σε αυτά τα εικονίδια έχουμε τις επιλογές για ευρεία οθόνη, πολυκάναλο ήχο, κλειδαριά, υπότιτλους, κανάλια υψηλής ευκρίνειας, ηχητικά κομμάτια, teletext και ηλικιακή διαβάθμιση. Με δεύτερο πάτημα info, οι λεπτομερείς πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα θα εμφανιστούν δεξιά στην οθόνη. Έτσι. Με ένα τρίτο όμως πάτημα, τσακ, θα εξαφανιστούν. Άκουσα πως το teletext ενδιαφέρει πολύ. Πανεύκολο λοιπόν. Η CableNet έχει κάνει την όλη υπόθεση παιχνίδι. Πατώντας λοιπόν το κουμπάκι Teletext στο τηλεχειριστήριο, αμέσως βλέπουμε ποια κανάλια παρέχουν την υπηρεσία.
Από εκεί και πέρα, με τα βελάκια πάνω κάτω ή τους αριθμούς, αλλάζουμε σελίδες, ενώ με τα ίδια βελάκια βρίσκουμε και τις υποσελίδες, αν υπάρχουν. Με ένα επιπλέον πάτημα στο κουμπί Teletext, αλλάζουμε τη διαφάνειά του, ενώ με ακόμα ένα τερματίζουμε την υπηρεσία. Απλό, απλούστατο. Διαλέγουμε γλώσσα και κανάλι ήχου. Πρώτα πατάμε το πλήκτρο ήχου και αμέσως μετά OK. Εμφανίζεται αυτό, το ειδικό παράθυρο για ήχο και γλώσσα. Με τα βελάκια πάνω και κάτω βρίσκουμε αυτό που θέλουμε και με το OK κλειδώνουμε την επιλογή μας. Όλα καλά μέχρι τώρα? Μεταξύ μας νομίζω η επιλογή Cabonet που κάνατε είναι σοφωτάτη. Προχωρημένα πράγματα! Σωστά! Σωστά! Υπάρχει ένα πλήκτρο που λέει Subtitles, δηλαδή υπότιτλοι. Το πατάμε και βλέπουμε αυτή την οθόνη με τις επιλογές γλώσσας υποτίτλων. Με τα γνωστά βελάκια πάνω κάτω κάνουμε την επιλογή μας, πατάμε OK και έχουμε τη γλώσσα που διαλέξαμε στους υπότιτλους. VOD ή Cable View On Demand. Δηλαδή, τώρα το θέλω, τώρα το έχω. Πώς? Πάμε στο μενού της τηλεόρασης και με τα βελάκια αριστερά-δεξιά βρίσκουμε την υπηρεσία VOD και αμέσως μετά OK. Ή απευθείας από το τηλεχειριστήριο πατώντας το πλήκτρο VOD. Τώρα, με τα βελάκια πάνω-κάτω και ξανά OK για να ανοίξουν οι υποκατηγορίες. Το είδος δηλαδή ταινίας που έχουμε διάθεση να δούμε αυτή τη στιγμή. Ξανά με τα βελάκια πάνω κάτω, διαλέγουμε ταινία και πατάμε πάλι OK για να προχωρήσουμε στη συναλλαγή μας. Δεξιά στην οθόνη βλέπουμε αγορά ή περισσότερες πληροφορίες. Αν διαλέξουμε αγορά, θα εμφανιστεί το παραθυράκι επικύρωσης. Θα βάλουμε το PIN και μετά OK. Αν διαλέξουμε περισσότερες πληροφορίες, θα μάθουμε λεπτομέρειες για την ταινία που διαλέξαμε. Με τα βελάκια πάνω κάτω βλέπουμε όλο το κείμενο με τις πληροφορίες. Για να νοικιάσουμε μια ταινία πατάμε αυτό εδώ το κουπάκι στο τηλεχειριστήριο που λέει Back και μετά επιλέγουμε αγορά για να βγει το παράθυρο επικύρωσης. Περνάμε το PIN και μετά OK. Α! Και με αυτά τα διπλά βελάκια αριστερά-δεξιά τρέχουμε την ταινία γρήγορα, μέχρι και 64 φορές πιο γρήγορα από το κανονικό για να πάμε μπροστά ή πίσω σε όποιο σημείο του έργου θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι? Το ταξίδι σε Cablenet αρχίζει και είναι super!